Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε σπαγκέτι με πέστο παντζαριού. Εκτός ότι θα φτιάξουμε ένα πολύ ιδιαίτερο σπαγκέτι, θα είναι και gluten free. Και θα σας δείξω το μοναδικό τρόπο για να φτιάξετε ένα μοναδικό πέστο και επίσης θα σας δείξω πώς το σερβίρουμε αλλά μινούτε εκείνη την ώρα. Σε 10 λεπτά maximum από τη στιγμή που ξεκινήσουμε, τα ζυμαρικά μας θα είναι έτοιμα. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε τα ζυμαρικά μας να βράζουν. Έχουμε μια κατσαρόλα με νερό, θα προσθέσω λίγο λατάκι. Τέλεια. Και θα χρησιμοποιήσω μία ολόκληρη συσκευασία σπαγκέτι gluten free μέλισσα. Φτιάχνονται από ρύζι και καλαμπόκι και δεν περιέχουν γλουτένι. Πολύ απλά τα πράγματα, απλά. Ανοίγουμε τη συσκευασία, παίρνουμε τα ζυμαρικά μας, τα ρίχνουμε μέσα. Επειδή η σάλτσα μας για να την ετοιμάσουμε θέλει ένα λεπτό, τα ζυμαρικά μας θα τα βράσουμε 10 λεπτά. Οπότε στα 8 λεπτά θα γυρίσουμε πίσω για να ετοιμάσουμε την πέστο και ουσιαστικά να παντρέψουμε τα σπαγκέτι με το πέστο. Και μόλις περάσουν τα 8 λεπτάκια, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το πέστο μας. Για το πέστο τα πράγματα είναι πολύ απλά και πρέπει να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες μου. Λοιπόν, στο μιξεράκι μας θα προσθέσουμε το ελαιόλαδο. Θέλουμε περίπου 50 ml ελαιόλαδο. Θα προσθέσουμε 2 σκελίδες σκόρδο. Να τις ψιλοκόψουμε. Εδώ. Αλάτι και πιπέρι. Θα προσθέσω ξύσμα από ένα λεμόνι και μία κουταλιά της σούπας χυμό λεμόνι. Και λίγο χυμό γιατί μας αρέσει. Τώρα, θα χτυπήσουμε πολύ καλά για να βεβαιωθούμε ότι το σκόρδο μας θα διαλυθεί τελείως. Δεν θέλουμε τίποτα ολόκληρα κομμάτια από σκόρδο μέσα στο φαγητό μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, με το που σπάσει τελείως το σκόρδο μας, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπά μας υλικά, αλλά με δόσεις. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα προσθέσουμε είναι τα παντζάρια μας. Θα φτιάξουμε ένα πέστο με παντζάρια. Οπότε έχω πάρει έτοιμο βρασμένο παντζαράκι. Γενικά, όσο λιγότερο πιάνει το παντζάρι με το χέρι σας, τόσο καλύτερο. Οπότε το κόβω μέσα κατευθείαν από τον μπολ και το ρίχνω μέσα. Τέλεια. Και συνεχίζουμε το χτύπημα. Με το που διαλυθεί τελείως το παντζάρι, θα προσθέσουμε μέσα τα καρύδια για να δώσουμε σώμα στο πέστο μας. Πρέπει να το κάνετε αναγκαστικά με τον τρόπο που σας δείχνουμε, γιατί αν προσθέσουμε όλα τα υλικά με τη μία μέσα, δεν θα βγει σωστό το πέστο. Οπότε, κλείνω, χτυπάω. Και τελευταίο υλικό που θα ρίξουμε μέσα, πάλι σε δόσεις, όπως το είπαμε, είναι η παρμεζάνα. Οπότε, πρέπει στο τέλος πάντα να ρίξουμε τα καρύδια και μετά το τυρί μας, γιατί άμα τα βάλουμε από την αρχή, θα σφίξει το πέστο και ουσιαστικά δεν θα διαλυθεί το σκόρδο. Οπότε, με αυτή τη σειρά που σας έδειξα, το πέστο σας θα βγει τέλειο. Να το! Είναι έτσι μια γενναιόδορη ποσότητα, το βλέπετε. Αλλά σαν βάση αυτό το πέστο έχει τα λαχανικά και στη συγκεκριμένη περίπτωση το παντζάρι. Τώρα, τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα, ήρθε η ώρα να τα σουρώσω. Τέλεια. Καταπληκτικά, δέστε τα. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι πάντα στο πέστο δεν μαγειρεύουμε τη σάλτσα. Γιατί όταν μαγειρεύουμε τη σάλτσα χάνει τα αρώματά της, δεν η παρμεζάνα, κάνει split τη σάλτσα όπως λέμε, ουσιαστικά κόβει και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Δηλαδή να βάλουμε πάνω τη σάλτσα στο τηγάνι μαζί με τα ζυμαρικά και να δουλέψουμε για πάρα πολλή ώρα. Αλλά για να γίνει σωστά η ένωση των δύο υλικών και ουσιαστικά να πάρει γεύση το ζυμαρικό μας από το πέστο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ουσιαστικά να αφήσουμε λίγο χρόνο στο τηγάνι. Αλλά λίγο. Και αυτό που θα κάνουμε είναι, παίρνουμε ένα τηγανάκι, το βάζουμε πάνω στη φωτιά, θα ρίξω μέσα τα ζυμαρικά μου, θα προσθέσω μέσα 2 κουταλιές της σούπας από το νεράκι που τα βράσαμε, εδώ, 1, 2, χρειαζόμαστε αυτό το νεράκι, ανακατεύουμε. Κοιτάξτε εδώ, σχεδόν έχει πιει το ζουμάκι του το ζυμαρικό και τώρα θα ρίξουμε μέσα στο πέστο. Από τη στιγμή που ρίξουμε το πέστο, θέλουμε όσο λιγότερη ώρα τα ζυμαρικά μας πάνω στη φωτιά, οπότε ανακατεύουμε λίγο να δέσει το νεράκι μαζί με το πέστο, να πάρουν μία βράση τα ζυμαρικά. Εντάξει, το συγκεκριμένο πέστο είναι πολύ πιασάρικο, γιατί ακόμα και σε ένα έτσι γεύμα που θες να κάνεις στη φίλη σου, στο φίλο σου, θες να το κάνεις έτσι λίγο πιο γκουρμέ, έχει τόσο ωραίο χρώμα που είναι πολύ πιασάρικο. Και ουσιαστικά
Τα ζυμαρικά μας είναι έτοιμα. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Και τώρα θέλω ένα ωραίο πιατάκι. Μία τσιβίδα. Λίγα από τα ζυμαρικά μας τα υπέροχα. Όλα, αλλά τυλίγουμε. Αφήνουμε. Παίρνουμε λίγα ακόμα. Εδώ. Τυλίγουμε. Αφήνουμε. Μία ακόμα μικρή δόση. Ελάχιστη. Εδώ. Και βουάλα. Κοιτάξτε πόσο όμορφα που είναι. Είναι πανέμορφα και είναι και πεντανόστιμα. Τώρα, θέλω λίγα καρύδια από πάνω. Εδώ, σπάστε με τα χέρια σας. Προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. Θέλω λίγο παρμεζάνα. Φρέσκα τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Εδώ. Αφήστε να λιώσει η παρμεζάνα καθώς πέφτει πάνω στα ζυμαρικά. Παναγία μου. Και ένα ωραίο φιλαράκι βασιλικό από πάνω για να απογειώσει αυτό το υπέροχο πιάτο. Το έκανα λίγο γκουρμέ, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πιάτο που μπορείτε να κάνετε στην καθημερινότητά σας, γιατί μας πήρε μόλις 10 λεπτά για να το φτιάξουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Θέλω να μην ξεχάσετε να κάνετε όσες πινελιές έκανα και εγώ στο τέλος. Λίγο λαδάκι, λίγο παρμεζάνα και τα καρύδια. Όντως πρέπει να τα ρίξετε από πάνω. Είναι τόσο αναλαφρή γεύση και τόσο ισορροπημένο γεύμα. Πραγματικά έχει πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά. Όλα στην καλύτερη της εκδοχή, όσο ακριβώς χρειαζόμαστε. Είναι πεντανόστιμη συνταγή, πολύ ιδιαίτερη. Πολύ θρεπτική, μια συνταγή που πρέπει να φτιάξετε όλοι σας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε like, να μας αγαπάτε, να μας γράφετε comments και να κάνετε subscribe. Φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!